Η σημερινή μέρα αποτελεί ορόσημο για τη χώρα μας. Χαιρετίζω ότι ψήφισε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του νομοσχεδίου για τη σύσταση του Υφυπουργείου Μετανάστευσης που θέτει τις βάσεις για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Η συστέγαση των υπηρεσιών από την ομπρέλα ενός και μόνον Υφυπουργείου θα έχει ουσιαστικά και πρακτικά ωφέλη ως προς τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και την εποπτεία των συναρμόδιων κρατικών υπηρεσιών. Εκτιμούμε ότι η βελτιωμένη εικόνα απόρρια των στοχευμένων μέτρων που εφαρμόστηκαν τον τελευταίο χρόνο θα ενισχυθεί περισσότερο με τη λειτουργία του νέου Υφυπουργείου. Η μείωση των αφίξεων, ιδιαίτερα των υπηκόων αφρικανικών χωρών μέσω της πράσινης γραμμής, αλλά και η μεγάλη αύξηση των επιστροφών ανέτρεψαν την αρνητική εικόνα και πλέον η χώρα μας κατατάσσεται πρώτη ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό αποχωρήσεων επί αφίξεων. Με την ευκαιρία, θα ήθελα να μεταφέρω τις θερμές ευχαριστίες της κυβέρνησης προς όλους τους βουλευτές και τις βουλεύτριες για την υπεύθυνη, συνενετική και σοβαρή στάση που τήρησαν καθόλου τη διάρκεια της συζήτησης για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου. Είμαι βέβαιος ότι η αγαστή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με το Υπουργείο Εσωτερικών για τα θέματα μετανάστευσης θα συνεχιστεί και με το αρμόδιο Υφυπουργείο Μετανάστευσης στο ίδιο επικοδομητικό πνεύμα. Επιτρέψτε μου επίσης να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου στο Υπουργείο Εσωτερικών, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και την Υπηρεσία Ασύλου που εργάστηκαν εντατικά και άοκνα για να στεφθεί με επιτυχία το επίπονο αυτό εγχείρημα. Το μεταναστευτικό αποτελεί ένα πολυσύνθετο ζήτημα με διεθνείς διαστάσεις, το οποίο επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες που επιβάλλουν συνεχή επαγρύπνηση και ετοιμότητα. Αναμφίβολα, η στοχευμένη πολιτική της κυβέρνησης θα συνεχιστεί με την ίδια σοβαρότητα και αποφασιστικότητα με τη συμβολή και καθοδήγηση της ευρωπαϊκής οικογένειας. Εύχομαι κάθε επιτυχία στον Υφυπουργό που θα αναλάβει τα ενία του Υφυπουργείου και στην ομάδα του, στο δύσκολο έργο που έχουν ενώπιόν τους.